αγρότες να δούμε τι ακριβώς γίνεται έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, καθηγητής οικονομικών σε πανεπιστήμιο στο Λονδίνο και παραμένετε στέλεχος της ΛΑΕ. Παραμένω με τα ιδρυτικά στέλη της ΛΑΕ και στηρίζω την προσπάθεια της φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαπαβίτσα, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται έτσι σε ένα κλειό διαδηλώσεων. Αγρότες, επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες αντιδρούν στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του κυρίου Κατρούγκαλου. Περιμένατε μια τέτοια εξέλιξη? Πρέπει να σας πω ότι δεν περίμενα τις αντιδράσεις τις λαϊκές να είναι τόσο έντονες. Με ξάφνιασε αυτό. Αλλά ότι θα φτάναμε σε αδιέξοδο, αυτό το περίμενα, είναι φανερό και το αδιέξοδο είναι όλο και μεγαλύτερο για τη χώρα. Πού θα καταλήξει, μπορούμε να το συζητήσουμε, δεν είναι φανερή η διέξοδο στη στιγμή αυτή. Δεν είναι φανερή η διέξοδο, δηλαδή. Δηλαδή. Κοιτάξτε, η οικονομική πολιτική και η κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η χώρα είναι η ίδια από αυτή του 2010. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ζήσει τόσα χρόνια. Γιατί είναι διαφορετικό αυτό που συμβαίνει τώρα? Φτώχεια είναι, σταθεροποίηση μέσω της φτώχειας χωρίς προοπτική ανάπτυξης. Αν ο ελληνικός λαός αποδεχτεί μόνιμη φτώχεια, θα συνεχίσει έτσι. Εάν θέλει κάτι άλλο, πρέπει να αλλάξει και πολιτική. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι ο ελληνικός λαός γνώριζε το Σεπτέμβριο τι ακριβώς επέλεγε. Πόσο καλά ήταν πληροφορημένος ο ελληνικός λαός και πώς λειτουργούν οι εκλογές στη χώρα μας είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είχε πλήρη εικόνα και επίσης ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που επανεξελέγει τότε έκλεινε το μάτι στον κόσμο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά μιλούσε για παράλληλα προγράμματα, σαν και αυτό που πέρασε στην Βουλή. Μιλούσε για μέτρα τα οποία θα τα ψηφίσουμε μένα, αλλά δεν θα τα εφαρμόσουμε δε. Αυτά τα έχουν πει υπεύθυνα χείλη, τα λέγανε αυτά. Επομένως, ο κόσμος μπορεί να μην ήταν και πολύ καλά πληροφορημένος για το τι σημαίνει αυτό. Δεν είχαν ληφθεί και μέτρα μέχρι τότε, να έχετε υπόψη σας. Δηλαδή δεν το είχε νιώσει στο πετσί. Ωστόσο, υπήρχε μια συμφωνία ψηφισμένη από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό στη Βουλή. Γι' αυτό και εμείς είπαμε όχι. Όσοι είπαμε όχι και το είπαμε με προσωπικό κόστος, δηλαδή άλλοι χάσαν τις υπουργικές τους θέσεις, άλλοι χάσαν τις βουλευτικές τους θέσεις, ξέραμε τι θα συμβεί και είπαμε όχι. Βεβαίως ακούσαμε τα εξαμάξεις τότε από αυτούς που λέγανε ότι με τα μνημόνια θα πάμε μπροστά. Δεν θα πάμε μπροστά. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή τώρα είναι θύμα ακριβώς αυτών των υποσχέσεών του τότε. Δεν είναι καθόλου θύμα κανενός πράγματος ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι θήτης. Ήξερε πάρα πολύ καλά τα συμβεί, ήταν πολύ καλά πληροφορημένος και διάλεξε τον δρόμο αυτό. Θύματα είναι οι υπόλοιποι που υφίστανται τις πολιτικές που εφαρμόζονται τη στιγμή αυτή. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο υπεύθυνος της πορείας που ακολούθησε η χώρα, είναι ο πρωθυπουργός. Παραπράμισε ήξερε... δηλαδή. Αυτό θα το πούνε οι δικοί του ή άλλοι υπουργοί που μιλάνε τέτοιες γλώσσες πρόσφατα ή όσοι τον ψηφίσανε. Εγώ ξέρω τι επιλογές έκανε, τι διάλεξε και τι έχει επιβληθεί στη χώρα το απόλυτο αδιέξοδο. Υφάρπαξε την ψήφο το Σεπτέμβριο. Έτσι όπως μου το λέτε, ότι δεν ήταν ενημερωμένος ο κόσμος, είχε κλείσει και το μάτι. Προς τα εκεί το καταλαβαίνω εγώ. Εγώ ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει τον Ιανουάριο του 2015, λέγοντας ότι θα ασκήσει τα μνημόνια και θα ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική πορεία σε σύγκρουση κτλ. Κτλ, κτλ. Και τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2015, όχι μόνο αρνήθηκε όλο αυτό το πράγμα, αλλά υιοθέτησε την πολιτική των δανειστών. Αυτά ακριβώς που κατέκρινε. Εγώ ξέρω ότι αυτό έγινε, αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω πώς το παρουσίασε ακριβώς στον ελληνικό λαό. Αλλά αυτό έγινε. Τώρα ο ελληνικός λαός σας κρίνει αν ξεγελάστηκε ή όχι. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν οι πρώτες μέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα μαζί με τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πριν από αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ όσο πηγαίναμε για εκλογές, στο ΣΥΡΙΖΑ είχατε πάρει απόφαση για τελική σύγκρουση με τους δανειστές και αν χρειαστεί ακόμη και δραχμή? Στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν πάντα. Καταρχήν, εγώ δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν συνεργαζόμενος. Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν υπήρχαν πάντα δύο ρεύματα. Υπήρχε το πλειοψηφικό και το μειοψηφικό. Ναι. Με διαφορετικές αλλαγές κτλ. Το πλειοψηφικό ρεύμα είναι τελικά αυτό που κυριάρχησε. Το μειοψηφικό έλεγε ότι αυτά τα ωραία που έχουμε μπει στον ελληνικό λαό, τα οποία τα θέλει ο λαός, τα οποία είναι λογικά, δεν γίνονται μέσα στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης και ακούγοντας τους δανειστές. Απαιτούν σύγκρουση και σύγκρουση δομική, ρήξη, ναι, όπως λέγαμε ρήξη τότε. Ναι. Αυτή η πλευρά έχασε. Δεν υπήρχε όμως ποτέ προετοιμασία για άλλο νόμισμα ή για άλλα πράγματα, αυτά τα ευθράπελα που ακούγονται. Υπήρχαν συζητήσεις αμυντικές περισσότερο. Όχι όμως προετοιμασία δυναμική. Όταν λέτε αμυντικές. Όταν είσαι σε μια διαπραγμάτευση, ρωτάς τον διπλανό σου, εάν μας πούνε αυτό, τι θα κάνουμε. Ναι. Είναι λογικό. Δεν υπήρχε σχέδιο όμως. Ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο, δηλαδή. Που να γνωρίζω εγώ. Που να έχω συμμετάσχει εγώ, που να με έχει ρωτήσει κανείς, που να έχω ακούσει τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε γιατί ήταν η επιλογή του κυρίου Τσίπρα και των κυβερνώντων της στενής ομάδας που καθόρισε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει η Ελλάδα στην ΟΝΕ πάση θυσία. Όπως και το είπαν ανοιχτά οι άνθρωποι. Έχει ευθύνες ο κύριος Βαρουφάκης για εκείνη την περίοδο που συζητάμε τώρα? Θα σας θυμίσω ότι στις 20 Φεβρουαρίου. Του 2015, δεν είχε κλείσει καν μήνας από τις εκλογές.
η Ελλάδα ψήφισε τη Συμφωνία Γέφυρα. Υπέγραψε τη Συμφωνία Γέφυρα, ναι, την οποία υπέγραψε ο κύριος Βαρουφάκης. Εκείνη η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου δρομολόγησε τις εξελίξεις. Αυτό συνέβη. Δηλαδή, δεχτήκαμε να μην κάνουμε μονομερείς κινήσεις, να πληρώσουμε το χρέος μας πλήρως και ούτω καθεξής. Ήταν τότε που είχατε αντιδράσει 30 βουλευτές. Βεβαίως. Εμείς λοιπόν, ένας αριθμός βουλευτών, σε κλειστή συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας, είχαμε πει αυτός ο δρόμος είναι τραγικός. 30 άτομα περίπου είπαμε, είτε δηλώσαμε παρόντες, είτε ψηφίσαμε κατά. Εμείς δηλαδή κρατήσαμε στάση έντιμη την πρώτη ώρα. Και θέλω να σας θυμίσω κάτι ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί ίσως το έχει ξεχάσει ο κόσμος, γιατί τώρα το κλίμα έχει αλλάξει. Τότε, 80% του ελληνικού λαού ήταν με τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν εύκολο πράγμα αυτό που κάναμε. Ναι. Κύριε Λαπαπούτα, μια ανωτελεία, γιατί τρέχει και το ρεπορτάζ. Αυτή την ώρα υπάρχει και συνάντηση των αγροτών. Κύριε Λαπαπούτα, θέλω να σας ρωτήσω για δύο πρόσωπα. Το ένα, αναγκαστικά θα σας ρωτήσω τον κύριο Βαρουφάκη. Έχετε μιλήσει και στο παρελθόν για τον κύριο Βαρουφάκη και έχει μιλήσει ο κύριος Βαρουφάκης για εσάς, η αλήθεια είναι. Ήταν ο βασικός διαπραγματευτής της κυβέρνησης το πρώτο κρίσιμο εξάμηνο. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν σε συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα ή εξυπηρετούσε ο κύριος Βαρουφάκης τον κύριο Βαρουφάκη? Καταρχήν δεν έχω μιλήσει ποτέ προσωπικά για τον κύριο Βαρουφάκη. Έχω μιλήσει πάντα για τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Που ήταν τότε ο κύριος Βαρουφάκης. Και όταν αναφέρομαι στον κύριο Βαρουφάκη, αναφέρομαι πάντα σε αυτόν ως Υπουργό Οικονομικών. Λοιπόν, τώρα, το τι ακριβώς συνέβαινε εκεί μέσα δεν γνωρίζω, γιατί ποτέ δεν ήμουνα στις σκέψεις αυτές. Δεν ρωτήθηκα ποτέ, δεν έδωσα ποτέ γνώμη, δεν ήρθε κανείς να με ενημερώσει ή να μου ζητήσει τέλος πάντων να παραστώ. Ξέρω όμως ότι σίγουρα είχαν προκληθεί πολύ μεγάλες εντάσεις στο διεθνή χώρο με τη στάση που είχε υιοθετήσει ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και αυτό προκαλούσε αντιδράσεις και εγχωρίως. Και ξέρω ότι κάποια στιγμή την άνοιξη, στην ουσία ο κύριος Βαρουφάκης είχε παρακαμφθεί από τον κύριο Τσακαλώτο. Ναι. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, και ο κύριος Τσακαλώτος έπαιξε καθοριστικό ρόλο καθοδόν προς την υπογραφή του νέου μνημονίου. Τώρα, η πορεία του κυρίου Βαρουφάκη ως Υπουργού Οικονομικών ήταν αποτυχημένη. Το έχει ομολογήσει και ο ίδιος. Δηλαδή, είναι πασιφανής. Υπήρχε κάποιο σχέδιο. Προσπαθώ να καταλάβω αν υπήρχε κάποιο σχέδιο από την πλευρά του κυρίου Βαρουφάκη. Εννοώ προς την λύση. Δεν λέω αναγκαστικά στο να φτάσουμε στο μνημόνιο. Νομίζω. Από τα οικονομικά σας, δηλαδή, τη γνώση σας επικαλέμω. Νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις φορές που είχαμε κουβεντιάσει όσες έτυχε πριν την ανάληψη του υπουργικού θόκου, ότι πίστευε ότι αν πάει εκεί και θέσει μια άλλη γραμμή και πει ότι αυτά που κάνετε δεν έχουν οικονομική λογική, θα έπειθε τους δανειστές. Φυσικά όταν πήγε εκεί, ανακάλυψε ότι οι δανειστές είναι φτιαγμένοι από άλλη πάστα και όχι από αυτό που φαντάζονταν πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως και ο ίδιος. Εκείνο που δεν είχε όταν πήγαινε για να το κάνει αυτό και όφιλε να το έχει, είναι κάποια απειλή που είναι αξιόπιστη. Ο κύριος Βαρουφάκης επιχείρησε να διαπραγματευτεί με τους δανειστές, λέγοντας όχι, χωρίς να έχει αξιόπιστη απειλή. Αυτό είναι στοιχειώδες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί αν δεν έχει αξιόπιστη απειλή, θα σε φάει ζωντανό ο άλλος. Όπως και μας έφαγα ζωντανός. Ήταν μια μπλόφα αυτή, κύριε Βαρουφάκη, να το πούμε έτσι. Στην ουσία προέκυψε ως μπλόφα τελικά. Διότι αν δεν έχει αξιόπιστη απειλή, μπλοφάρεις. Πράγμα το οποίο ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ και οι υπόλοιποι κατάλαβαν περίπου στο πρώτο 24ωρο. Και αυτό που κάναν οι Γερμανοί πολιτικοί ήταν ένα μάθημα του πώς να διαπραγματεύεσαι. Περίμεναν ούτε πολλές κουβέντες, ούτε τίποτα. Έκλεισαν τη στρόφιγγα μέσω του κυρίου Ντράγκη και περίμεναν τι θα κάνεις, πού θα πας. Συγγνώμη, στο πρώτο 24ωρο καταλάβαινα ότι εμείς. Σαφέστατα. Ο κύριος Ντράγκη, θα σας θυμίσω, κοιτάξτε τι έγινε την πρώτη εβδομάδα με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Έστειλε το πρώτο μήνυμα περιστολής της ρευστότητας. Παρακολούθησαν οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί πολιτικοί. Το ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται στις πρωτεύουσες, να μιλάει ο κύριος Βαρουφάκης κτλ. Δεν θέλει πολλή ώρα, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και περίμεναν. Το δεύτερο πρόσωπο, ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος έχει μια άλλη στάση, είναι άλλος άνθρωπος, έχει άλλη πορεία στα οικονομικά. Ο κύριος Τσακαλώτος, δηλαδή, δυστυχώς υπέγραψε μνημόνιο. Που ήταν ο ίδιος άνθρωπος που έβγαινε, είχε οργώσει την Ελλάδα, λέγοντας ότι αυτό είναι μια αδιέξοδη πολιτική, είναι τραγική για τη χώρα μας και ούτω καθεξής, και έφτασε να υπογράφει μνημόνιο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ωστόσο, δηλαδή, κατάλαβε πιο γρήγορα από τον κύριο Βαρουφάκη προφανώς ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν ξέρω αν κατάλαβε γρηγορότερα ή όχι, αλλά σίγουρα είναι άλλος άνθρωπος, άλλος χαρακτήρας, άλλη προσέγγιση. Ναι. Δεν είχε αυτά, κύριε Λαπαπούτσα, συνέβησαν όλους τους προηγούμενους μήνες και καλά κάναμε και τα εξιστορήσαμε. Το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Λύση υπάρχει. Το οικονομικό επιτελείο έχει τη δυνατότητα να βρει μια λύση. Ακούστε. Τα μνημόνια δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα το 2010 και μετά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον οποίο θα είχαν θετικό αποτέλεσμα από το 2015 και μετά. Δεν υπάρχουν θαύματα. Αν δεν είχαν αποτέλεσμα τα πρώτα πέντε, δεν θα έχουν και μετά.
Η χώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια όμως είναι ότι πέρυσι οι αριθμοί τουλάχιστον, πέρυσι τον Δεκέμβρη, έδειχναν 0,8% ανάπτυξη, με δυσκολία στον κόσμο, με αυξημένη ανεργία, με μειωμένα εισοδήματα. Ωστόσο με τον τότε Πρωθυπουργό Σαμαρά να λέει ότι θα έρθουμε να κόψουμε λίγο και τους φόρους και τον έμφυα κτλ. Και την έκτακτη εισφορά. Και τώρα είμαστε πάλι στην ύφεση. Δεν θέλω να. Αυτά μπορούμε να το κουβεντιάζουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Να μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σαμαράς στο δεύτερο μισό του 2014 είχε κάνει αντιστροφή της πορείας λιτότητας. Δεν εφάρμοζε και αυτός το πρόγραμμα και. Ακολούθησε πορεία ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εφάρμοζε και αυτός και είχαμε αντιδράσει από το μην τα ξεχνάτε αυτά. Και βεβαίως είχε σταθεροποιηθεί με κάποιο τρόπο η οικονομία. Δεν είχε προοπτικές ανάπτυξης. Το ότι θα είχε προοπτικές ανάπτυξης είναι κουβέντες. Όπως δεν έχει και τώρα. Και τώρα μπορεί να σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία μέσω της φτώχειας. Γιατί αυτό κάνουν τα μνημόνια. Αν δεν σταθεροποιηθεί το 16, μπορεί να σταθεροποιηθεί το 17. Δεν θα παρακολουθήσει ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Η μόνη λύση είναι δραχμή. Κοιτάξτε, η λύση για την Ελλάδα του 2010 ήταν πάυση πληρωμών στο χρέος και δραχμή με αναδιάρθρωση της οικονομίας. Από το 2010 μέχρι τώρα έχει κυλήσει πολύ νερό. Η ελληνική οικονομία είναι διαφορετική σήμερα. Δεν φτάνει αυτό πια. Σήμερα το θέμα είναι θέμα κυριαρχίας. Η Ελλάδα χρειάζεται ανανέωση της κυριαρχίας της. Δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος. Πώς οικονομία... κάνετε αυτό. Με αλλαγή νομίσματος επιτυγχάνετε αυτό. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε νομισματική κυριαρχία. Είναι ένα βασικό κομμάτι, διότι δεν μπορεί να έχεις νομισματική κυριαρχία όταν ο Ντράγκη έχει την τελική πηγή ρευστότητας. Δεν γίνεται. Τελικά θα πας στην αυλή του Ντράγκη να παρακαλάς για ρευστότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλουμε κυριαρχία στο χρέος, θέλουμε κυριαρχία δημοσιονομική. Δεν μπορεί να εφαρμόζουμε μέτρα λιτότητας. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται τόνωση της ζήτησης. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι τραγικό, είναι λάθος. Χρειαζόμαστε επίσης κυριαρχία στη διαμόρφωση παραγωγικού μετασχηματισμού. Χρειαζόμαστε βιομηχανική και αγροτική πολιτική. Αυτά μόνο ένα κυρίαρχο κράτος μπορεί να τα κάνει. Μέχρι να έρθουμε στην δραχμή, οι δυσκολίες που θα περάσει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν δυσκολίες, δεν το έχετε κρύψει, μπορεί να τις αντέξει ένας λαός ο οποίος 6 χρόνια είναι μέσα στη λιτότητα. Ένας λαός αντέξει. Και θα φάμε και δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα. Προφανώς για να προσαρμοστούμε. Στη λιτότητα με όλους τους κινδύνους που υπάρχουν, γιατί μου έχουν στείλει και φίλοι εδώ που σας παρακολουθούν από το Άμστερνταμ και με ρωτούν τώρα που αν είχαμε δραχμή, λέει υποτιμήθηκε το ευρώ. Τι θα είχαμε, η δραχμή θα ήταν χαρτί. Πού τα βρίσκει ο καθένας αυτά. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε γεμίσει ανθρώπους που κατέχουν τα ζητήματα κτλ. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των οικονομολόγων στην Ευρώπη, για την Ελλάδα δεν μπορεί να μιλήσει κανείς εύκολα, συμφωνεί ότι η Ελλάδα κακώς είναι στο ευρώ. Κακώς μπήκε και δυστυχώς παρέμεινε. Εάν είχε φύγει, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Πολύ καλύτερα. Σε αυτό υπάρχει γενική συμφωνία. Άρα να πάρουμε το σχέδιο του Σόιμπλε, να πούμε παιδιά, μάλιστα δώστε όχι. Το. Όχι. Εγώ το 2010, όταν πρωτορωτήθηκα, είχα πει ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο συντηρητικός και ο προοδευτικός. Ο κύριος Σόιμπλε είναι ο συντηρητικός δρόμος. Μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν θα είναι υπέρ του ελληνικού λαού όπως θα ήθελα εγώ να είναι. Υπάρχει ο προοδευτικός δρόμος που είναι ο δρόμος της κυριαρχίας, επαναλαμβάνω. Δεν φτάνει όμως πλέον αυτό. Αυτό είναι παλιού ουρανού χαλάσματα σήμερα. Άρα... Έπρεπε να είχαν γίνει το 2010 αυτά τα πράγματα. Το Brexit να το αποκλείσουμε τώρα στην παρούσα φάση. Το Brexit θα τεθεί επιτάπητος ξανά. Τίθεται ήδη. Γιατί είμαστε σε αδιέξοδο. Δεν το βάζω εγώ. Ναι. Το βάζει η παγκόσμια κατάσταση και η ευρωπαϊκή κατάσταση. Οι εφημερίδες είναι γεμάτες συζητήσεις περί Brexit ανάμεσα στους επαείοντες. Ποιος το εγώ το έκανα. Γίνεται από μόνο του. Γίνεται γιατί είναι εμφανές ότι η χώρα είναι σε αδιέξοδο. Είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο τη στιγμή αυτή. Διότι και το πρόγραμμα δεν βγαίνει και δεν υπάρχει προοπτική ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό που αυτοκτονούμε εθνικά αυτή τη στιγμή. Εκτός από το Brexit υπάρχει και το Brexit. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα συνδεθούμε με το Λονδίνο. Ούτως ή άλλως γνωρίζετε και εσείς και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Με τον συνάδελφο τον Θανάση Γκαβό. Για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες και το κλίμα το οποίο υπάρχει στο Λονδίνο. Από ό,τι λένε κάποιοι, ναι. Μπορεί να γίνουν κι άλλο. Ευχαριστούμε, ναι. Θανάση, να είσαι καλά. Είναι ένα κανονικό δημοψήφισμα, μια κανονική χώρα που αποφασίζει, λέει, 6 μήνες πριν τι θα ψηφίσουμε στο τέλος Ιουνίου. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο και αν βγει ναι, δεν νομίζω να προκύψει όχι τελικά. Όπως για μια φορά. Μήπως δεν ήταν το ερώτημα ξεκάθαρο, κύριε Λαπαβίτσα, το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε αυτό. Αυτό που θέλω να σας πω για το βρετανικό δημοψήφισμα είναι το εξής. Η αίσθησή μου και βέβαια εικασίες κάνουμε όλοι είναι ότι μέχρι το τέλος θα είναι στο όριο η κατάσταση, θα παιχτεί. Δηλαδή αυτή την αίσθηση έχω αυτή τη στιγμή, ειδικά με τον Μπόρις Τζόνσον να κάνει αυτή την κίνηση χτες. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Και έχει σημασία και για μας. Η Βρετανία ιστορικά πάντα είχε μία στάση προς την Ευρώπη, κριτική και μακρινή, η οποία όμως έδειχνε κάτι για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
Για μια ακόμα φορά λέει η Βρετανία ότι αυτό που γίνεται στην Ευρώπη δεν είναι λογικό, δεν είναι σωστό, κάτι δεν πάει καλά. Και είναι καλό για μια φορά να ακουστεί η άποψη των Βρετανών. Μάλιστα. Έχουν έναν τρόπο να αντιμετωπίζουν. Μαζί να δούμε τις εικόνες από το εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου, που είναι η συνάντηση με τους άγνωμα, ξέρω κι εγώ, πολιτικές εξελίξεις. Σας είπα, πιστεύω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι σαν διέξοδο. Οι εντάσεις και οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και μην ξεχνάτε το θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Ναι. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πολύ χειρότερα. Δεν προχωράει αυτή η κατάσταση, δεν υπάρχει διέξοδος, θα έχουμε εξελίξεις. Τι ποια μορφή θα πάρουν, δεν πρόκειται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.